Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 4 Μαΐου. Αμέσως τώρα ξεκινούν τα αναλυτικά γεγονότα από το ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδος. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα από την περιφέρεια της Θεράς και όχι μόνο. Κοντά μου στα σχόλια και το ρεπορτάζ όπως κάθε βράδυ ο Γιώργος Τεριόπουλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε από το πολιτικό ρεπορτάζ που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στην ενδιάμεση συμφωνία ή τη συμφωνία μέχρι τον Ιούνιο που προσδοκά η κυβέρνηση να λύσει το πρόβλημα της ρευστότητας. Την ώρα που υπάρχουν όλα αυτά, βεβαίως υπάρχουν και ερωτήσεις για να ενημερωθεί βουλευτής από την Βιωτεία και από το ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένο, ο κύριος Σταθάς, για το τι χρωστάει η Ελλάδα. Θα πάμε στη συνάδελφο την Τζέννη την Παρούχου σε λίγο ζωντανά από το στούντιο στην Αθήνα με τον Γιάννη τον Σταθά. Τζέννη, καλησπέρα από τη Λαμία. Καλησπέρα και από τη Λιβαδιά. Σε ακούμε. Όπως είπες και πριν, Γιάννη, ο βουλευτής βιωτείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γιάννης Σταθάς, με αίτησή του προς τον Υπουργό Οικονομικών, ζητά να μάθει ποιο είναι το ακριβές χρέος της Ελλάδας και σε ποιους οφείλεται. Όπως αναφέρει στην επιστολή του, με βάση διάφορα δημοσιεύματα στον ελληνικό και ξένο τύπο, αλλά και διάφορες εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, δεν υπάρχει ακριβής επίσημος προσδιορισμός του ελληνικού χρέους. Ζητάει λοιπόν την κατάθεση των επίσημων εγγράφων στα οποία να προσδιορίζονται το ακριβές χρέος της Ελλάδας προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ναι, το ακριβές χρέος της Ελλάδας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και προς κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεχωριστά, ναι, το ακριβές χρέος της Ελλάδας προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους ιδιώτες δανειστές και το ακριβές χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των προαναφερθέντων χρεών και τι ποσό πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος του 2015. Μάλιστα. Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ, Τζέννη, ο Γιάννης ο Σταθάς ρώτησε το αυτονόητο. Να ξέρουμε τι χρωστάμε και σε ποιον το χρωστάμε. Ακριβώς. Και να το ξέρουμε, και να το ξέρουμε και όλοι μας πλέον. Όχι να λέει ο καθένας τη δική του εκδοχή, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Αυτό έπρεπε να το ξέραμε. Και πολύ καλά έκανε. Και πάρα πολύ καλά έκανε. Τζέννη, μείνε λίγο στη γραμμή να συνδεθούμε ζωντανά και με το στούντιο στην Αθήνα. Εκεί είναι ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ νομού Βιωτείας ο Γιάννης ο Σταθάς και μπράβο του που ανακαινεί τέτοιο θέμα. Να μάθουμε τι χρωστάμε τελικά, σε ποιον χρωστάμε, αν τα νούμερα που ακούγονται είναι αληθή και όχι μόνο. Έτσι δεν είναι, Γιώργο? Βέβαια. Πάμε στον κύριο Γιάννη Σταθά. Καλησπέρα κύριε βουλευτά. Δεν ξέρω αν με ακούει ο κύριος Σταθάς. Είμαστε έτοιμοι με την Αθήνα. Σε πολύ λίγο. Τον λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, παιδιά, θα μας πει κάποιος. Λοιπόν, πάμε να δούμε, θα έχουμε την δυνατότητα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να δούμε, μιας και αναφερόμαστε Γιώργο σε οικονομικά ζητήματα, εάν πάμε σε εκλογές, γιατί ακούγονται αυτά τα σενάρια, ή σε δημοψήφισμα, ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Τσιρώνης χθες από την Τηθωρέα, είπε διαφωνεί με εκλογές και συμφωνεί με πιθανό δημοψήφισμα. Όχι σε κολοτούμπες πολιτικές και παραμένουν οι κόκκινες γραμμές. Πάμε στο βίντεο, επιστρέφουμε σε λίγο με Αθήνα. Υπάρχουν κάποιες ελάχιστες κόκκινες γραμμές. Η διαπραγμάτευση είναι αυτή τη στιγμή σε μια κρίσιμη καμπή. Είναι προφανές ότι πράγματα τα οποία δεν αλλάζουν το μέλλον της χώρας και δεν υποθηκεύουν το μέλλον της χώρας μπορεί να αναγκαστούμε να υποχωρήσουμε σε ζητήματα που εμείς είπαμε το Μάρτιο θα κάνουμε το Α και μας εκβιάζουν να μην γίνει φέτος, αλλά μπορεί να γίνει του χρόνου. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός το καταλαβαίνει αυτό, ότι πολλοί πράγματα που υποσχεθήκαμε και αν δεν είχαμε αυτό το σπάθι πάνω από το κεφάλι μας, θα τα είχαμε ήδη κάνει και δεν μας αφήνουν αυτές να τα κάνουμε. Και σε τελευταία ανάλυση, αν η διαπραγμάτευση δεν οδηγεί ο τέλος, υπάρχει τρόπος κυρίως με ένα ερώτημα στον ελληνικό λαό και όχι με εκλογές που δεν το θεωρώ λογικό προσωπικά, αλλά ούτε και ο Πρωθυπουργός το θεωρεί λογικό, να ρωθεί ο ελληνικός λαός. Αν αυτό πράγμα, αυτή η συμφωνία, η οποία μπορεί να αποκλίνει λίγο ή πολύ από αυτά που είπαμε στις εκλογές, είναι κάτι που τη θέλει ο ελληνικός λαός ή όχι. Αυτό ας το σταθμίσει. Αυτά όλα είναι κρίσιμα ζητήματα. Πάντως να ξέρετε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, προχθές την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός μας ενημέρωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο, ήταν συμπαγές να τσιμάται το Υπουργικό Συμβούλιο ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να κάνουμε στροφή 180 μοιρών. Αυτό δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ελάσσονες υποχωρήσεις σε ζητήματα οικονομικά, τα οποία για να δείξουμε και εμείς ότι εντάξει,
δεν τα θέλουμε όλα, μπορεί και να γίνουν αναγκαστικά για να μην χαθεί αυτή, για να μην βρεθούμε αυτή τη στιγμή σε κάποια πολύ δύσκολη οικονομική θέση. Αυτό είναι το ζήτημα. Πάντως, να ξέρετε, και είχαν πει ότι εμείς θα χρεοκοπήσουμε την πρώτη εβδομάδα και θα φύγουν όλα αυτά, τα λεφτά στην Ευρώπη. Ήδη από τον περασμένο Αύγουστο είμαστε το μοναδικό κράτος στον κόσμο που δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ για αναχρηματοδότηση του χρέους μας, ούτε ένα ευρώ, και συνεχίζουμε. Και όχι μόνο να ζούμε, αυτόν τον τρόπο που ζούμε, αλλά ταυτόχρονα καλύπτουμε τις υποχρεώσεις εσωτερικές μας, πληρώνουμε και τις δόσεις μας. Είμαστε και συνεπείς. Δεν νομίζω ότι ούτε η Γερμανία, αν δεν είχε αναχρηματοδότηση, θα μπορούσε να τις πεις κλείνουν όλες τις τρόφιγες διεθνείς, πλήρωσε από την εσωτερική σου παραγωγή και τις υποχρεώσεις ή η Γαλλία οποιαδήποτε άλλη χώρα και ταυτόχρονα πληρώνεις και την εσωτερική σου και τις μισθούς και τις συντάξεις και όλα. Δεν νομίζω ότι υπήρχε καμία χώρα στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένας πόλεμος. Πραγματικά ένας πόλεμος. Συνεχίζουμε, πάμε τώρα στην Αθήνα ζωντανά με τον Γιάννη τον Σταθά. Μας έκανε τον πρόλογο η Τζέννη Μπαρούχο ότι ζητά να μάθει αναλυτικά τα στοιχεία και τι χρωστάμε ως χώρα, σε ποιον το χρωστάμε Γιώργο. Είναι πολλά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι διεθνείς οργανισμοί. Θα συνδεθούμε με τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Νομού Βιωτίας. Παραμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή η συνάδελφος η Τζέννη Μπαρούχο να αντλήσουμε πληροφορίες Γιώργο για το τι ακριβώς θέλει να μάθει και ο κύριος Σταθάς αλλά και κατ' επέκταση οι Έλληνες πολίτες. Κύριε Σταθά, δώστε μου εικόνα σας παρακαλώ από την Αθήνα. Κύριε Σταθά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Τι κάνετε? Καλά λέμε, με αυτά όλα τα οποία γίνονται προσπαθούν να είμαστε καλά, αισιόδοξοι και να δώσουμε μια μάχη για την πατρίδα. Κύριε Σταθά, να τα πάρουμε από την αρχή. Επιτέλους και το αυτονόητο, έτσι. Τι χρωστάμε, σε ποιον το χρωστάμε, τι περιθώριο έχουμε για τον καθένα από αυτούς. Σας ήρθε έτσι μια ωραία ιδέα να ρωτήσετε αυτό που θα έπρεπε να ρωτούν καθημερινά όλοι οι Έλληνες. Δεν μου ήταν ιδέα από τη στιγμή που εγώ είμαι υποχρεωμένος να πάω να ψηφίσω σε λίγο καιρό που θα μου φέρουν τα μέτρα και όλα αυτά, πρέπει να ξέρω τι ακριβώς γίνεται στην οικονομία. Για να δεν ξέρουμε δηλαδή ως κυβέρνηση τώρα πια το τι μας γίνεται, τι διαπραγματευόμαστε. Είναι τόσο απλό. Τα αυτονόητα ίσως και απλά. Τι ζητάτε λοιπόν ακριβώς από τον Γιάννη τον Βαρουφάκη? Εμείς αυτό που ζητάμε από τον Γιάννη τον Βαρουφάκη είναι να μας πει ακριβώς πώς είναι το πραγματικό χρέος που έχουμε αυτή τη στιγμή, να μας πει πόσο χρωστάμε σε ιδιώτες, σε τράπεζες, στην κάθε χώρα της Ευρώπης τώρα πια ξεχωριστά, πότε πρέπει να πληρώσουμε μέχρι το 2015 και σε ποιους, μέχρι τέλος του 2015, δεν ζητάω να μας πει μέχρι το 2050, να μας πει μόνο για τη φετινή χρονιά. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η εικόνα, η ξεκάθαρη εικόνα, και όπου έχω ψάξει, όπως προσπαθήσω να τη βρω, είτε στον προϋπολογισμό, είτε στο γενικό λογιστήριο του κράτους, δεν υπάρχουν ακριβή νούμερα και όλα τα νούμερα αυτά αλλάζουν και είναι κάτι που θέλουμε, κάτι επίσημο, πιστοποιημένο, να ξέρουμε, απλά να το πω, τι μας γίνεται. Είναι εφικτό, κύριε Σταθά, να μαζευτούν όλα αυτά τα στοιχεία και να γνωρίζουμε σε μια περίοδο που υπάρχει μια παράλληλη διαπραγμάτευση, είναι αλήθεια? Εάν δεν έχουμε αυτά τα στοιχεία, τι διαπραγμάτευση θα κάνουμε? Απλό δεν είναι, τώρα το προσβάζω. Πολύ απλό και λογικό. Και φαντάζομαι ότι για να έχει ξεκινήσει όλη αυτή η πολιτική κουβέντα στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, τα νούμερα αυτά πρέπει να είναι υπαρκτά, έτσι. Και θα πρέπει να είναι στο τραπέζι οπωσδήποτε. Βεβαίως, διαφορετικά με τι χρέος θα πάει να διαπραγματευτείς, τι χρέος θα πάει να κουρέψεις, τι θα πεις στους εταίρους σου, τι θα πεις στους ιδιώτες, δηλαδή αν δεν έχεις αυτά τα νούμερα, τι θα πάει να διαπραγματευτείς. Να βάλουμε τώρα και ένα ρεαλιστικό ερώτημα, διότι όπως το θέσατε εσείς, νομίζω ότι εύλογα μπορεί να το θέσουν και οι πολίτες που μας ακούνε. Καλά, και οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου μέχρι σήμερα δεν ήξεραν και ρωτάει τώρα ο Σταθάς? Αυτή τη στιγμή έχουμε νούμερα τα οποία δεν είναι ακριβή. Τα νούμερα αυτά τα οποία έχουμε. Λοιπόν, και από τη στιγμή που δεν είναι ακριβή και ο καθένας μπορεί να πει, δηλαδή τα δισεκατομμύρια τα παίζουν το 300 με το 320, λες και είναι 320 ευρώ. Σε είναι δηλαδή τίποτα ψηλικά, δηλαδή πήγε πάνω να αγοράσεις, ξέρω εγώ, κάτι στο σούπερ μάρκετ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, θέλουμε ακριβή νούμερα, ακριβείς αριθμούς, για να ξέρουμε και εμείς, για το λειτουργούμε πρώτα ως πολίτες και μετά ως βουλευτές, να ξέρουμε ακριβώς το τι μας γίνεται. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα, γι' αυτό έχω ζητήσει όλη τη συνολική εικόνα.
Έχει σημασία ότι το ερώτημά σας διευκρινίζει ακριβώς τα ποσοστά προς Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ιδιώτες δανειστές. Βέβαια, πρέπει να διευκρινίσουμε όλα αυτά. Πρέπει να έχουμε εικόνα τι μας γίνεται. Αυτή τη στιγμή δεν είναι κανένα. Δηλαδή, κανένας Έλληνας βουλευτής δεν ξέρω να έχει τέτοια εικόνα. Δεν το ξέρω εγώ, μπορεί να κάποιος να την έχει. Ή κάποιο μέλος της κυβέρνησης. Το οικονομικό επιτελείο είναι λογικό να την έχει, φαντάζομαι, και γι' αυτό και κάποια στιγμή πιστεύω να μας απαντήσει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, γιατί όλη αυτή βουλευτές, η διαδικασία. Γιατί εμείς οι βουλευτές. Γιατί εμείς οι βουλευτές θα καλεστούμε πώς θα σηκώσουμε το χέρι, να ψηφίσουμε μεθαύριο κάποια νομοσχέδια. Πρέπει να ξέρουμε το τι γίνεται. Πρέπει να ξέρει η κοινωνία το τι γίνεται. Γιατί ψηφίζουμε ή δεν ψηφίζουμε κάτι. Το επαναλαμβάνω λίγο πιο επιθετικά το ερώτημα, όχι προς εσάς, αλλά προς όλους τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δηλαδή, με τι εικόνα πορευόμασταν μέχρι σήμερα. Με περίπου εικόνα δηλαδή. Εσείς ως δημοσιογράφος που είστε κάθε μέρα και κάνετε ρεπορτάζ, είχατε ακριβή εικόνα εσείς? Όχι, εγώ έχω όπως λέτε εσείς διαφορετικά νούμερα. Αλλά εγώ ως δημοσιογράφος δεν θα κληθώ να ψηφίσω κάτι στο κοινοβούλιο. Ούτε εγώ είχα ακριβή εικόνα, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε κυβέρνηση και άλλο να σε αντιπολίτευση. Αλλά ως κυβέρνηση και μετά που πρέπει να πάρεις αποφάσεις και είναι η τύχη του λαού κρέμονται. Από μια απόφαση θα πάρεις και σαν αντιπολίτευση κάνεις την κριτική. Είναι άλλος ο ρόλος που σου δίνει, ο θεσμικός ρόλος που σου δίνει το Σύνταγμα. Εμείς πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι σε αυτό το οποίο θα κάνουμε για να ξέρουμε και μεθαύριο ότι θα μας ρωτούν πού θα έχουμε αποσυρθεί, γιατί είμαστε αιωνιακοί, είμαστε περαστικοί από αυτά τα αξιώματα. Θα μας ρωτούν γιατί το κάναμε ή δεν το κάναμε κάτι. Και ένας λόγος που να ξέρουμε, γιατί αυτή τη στιγμή είναι το βασικό, ο βασικός λόγος που φτάσαμε εδώ πέρα, είναι τα χρέη. Που έχει η πατρίδα μας, αυτό μας είπαν. Αν και εγώ πιστεύω δεν ισχύει αυτό, είναι πολιτικά τα θέματα, αλλά θέλουμε και αυτό όμως να ξέρουμε τι μας γίνεται με και μας την πάνω. Γιατί τα πράγματα για μένα είναι πολιτικά. Γιατί με βάση τα νούμερα που λένε, μου είναι μόλις το 2% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής, της Ευρωζώνης είναι το ελληνικό ΑΕΠ. Άρα είναι τίποτα μπροστά σε αυτό το οποίο θέλω να κάνω. Και βλέπουμε ότι... Δηλαδή, κύριε Σταθά, ουσιαστικά υποστηρίζετε ότι όλο το ζήτημα αυτό είναι πολιτικό. Δεν είναι και τόσο μεγάλο το οικονομικό ζήτημα. Φυσικά είναι πολιτικό το ζήτημα. Αυτά είναι πολιτικά τα ζητήματα, δεν είναι οικονομικά. Είναι δευτερεύοντα οικονομικά. Δηλαδή, μπορεί να δώσει μια λύση. Αν θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβουμε και ο κόσμος τι γίνεται ακριβώς στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τι είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τι κάνουν οι πολιτικοί. Με όμικρο γιώτα και η πολιτική με ήττα. Αυτό που κάνουν, ψηφίζουν πώς θα γίνεται η αδενομή του πλούτου που υπάρχει, που παράγεται. Λοιπόν, οι δεξιές κυβερνήσεις και ψηφίζουν μέτρα ώστε η αδενομή του πλούτου να πάει προς τους λίγους και στους έχοντες, υποτίθεται ότι εμείς οι αριστερές δυνάμεις νομοθετούμε και παίρνουμε μέτρα, είτε αυξάνοντας το μισθό, είτε τη φορολογία, γιατί η αναδιανομή του πλούτου σε ό,τι σύστημα και να έχει με τρεις τρόπους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είναι πρώτον με το μισθό πρωτογενώς, με τη φορολογία και με την πρόνοια. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να κάνεις αναδιανομή του πλούτου. Τι κάνουν λοιπόν οι δεξιές κυβερνήσεις, τι έκανε η Θάτσερ και όλοι αυτοί και σήμερα του Δουνουτού, μειώνουν μισθούς. Να κερδίζουν για να έχουν κέρδος, λέει, για να έρθουν να κάνουν επιχειρηματίες επενδύσεις. Φορολογούν τους πάντες και βλέπουμε ότι δεν φορολογούν τους πλούσιους όσο θα έπρεπε. Και τι κάνουν, το κράτος πρόνοιας το καταργούν. Αυτή είναι. Λοιπόν, εμείς τι λέμε από την άλλη πλευρά από την προηγούμενη της κυβέρνηση. Λέμε ότι πρέπει να αυξηθεί ο κατώτερος μισθός, να δώσουν δικαιώματα στους εργαζόμενους να διεκδικήσουν μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας που παράγουν. Τι λέμε, να φορολογηθεί ο πλούτος και να απαλλαγούν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν και τι λέμε από πρόσβαση οι πάντες στην πρόνοια. Αυτό είναι. Αυτή είναι η διαφορά μας. Αν καθίσετε και δείτε στους νόμους, αυτή την κατεύθυνση έχουν οι νόμοι που ψήφισαν μέχρι τώρα η κυβέρνηση. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Είναι αυτονόητα, τα αυτονόητα τα έχουμε κάνει γιατί είναι και πολύπλοκα. Αυτοί νομοθετούν για τους λίγους. Τόσο απλό είναι. Πάμε τώρα στα πραγματικά περίπλοκα. Ακούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και μιλάω για τις τελευταίες δύο ημέρες ότι η κυβέρνηση φεύγει από τη Συμφωνία Γέφυρα και πάει για συνολική συμφωνία με τους δανειστές μέσα στο Μάιο. Η αλλαγή πώς έγινε στη στρατηγική? Ακούστε να δείτε, προσωπικά για όλη τη διαπραγμάτευση και το τι θα γίνει στο τέλος δεν θέλω να μιλήσω γιατί περιμένω να δω τα μέτρα πότε θα έρθουν και ποια θα είναι και τότε θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί σήμερα λένε αυτό, αύριο είναι κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να βιώνουμε και να λέμε εμείς το μακρύ και το κοντό μας κάθε φορά. Και ως βουλευτές και ως εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
γενικότερα και τις κυβέρνησης. Πρέπει να δούμε στο τέλος τι θα γίνει. Μόλις θα έρθει το τελικό κείμενο αυτό που θα έχει συμφωνηθεί, εκεί θα δούμε ακριβώς ότι είναι. Θα δούμε πού, αν πραγματικά θέλουν να δώσουν, εκεί θα φανεί αν πραγματικά θέλουν να δώσουν λύση πολιτική ή αν θέλουν. Αν καταλαβαίνω να καλά, κύριε Σταθά, λέτε ότι θα περάσει πρώτα από την κοινοβουλευτική ομάδα. Φυσικά, αν δεν περάσει, να σου πω κάτι, αν δεν περάσει η κοινοβουλευτική ομάδα κάτι και πάνε να μας το φέρουν να μας το πω αποτελεσμένο, δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Και δεύτερον, και δεν νομίζω ότι θα περάσει κιόλα. Πρέπει να ενημερωθεί η κοινοβουλευτική ομάδα. Πρώτα πρέπει να ενημερωθεί και το κόμμα. Και φυσικά ενημερωθεί και ο ελληνικός λαός. Όπου αυτό που έλεγα και προεκλογικά και το λέω πάντα και θα το λέω, ο ελληνικός λαός, οι αγρότες, οι εργάτες, οι μικρομεσαίοι, δεν πρέπει να κάνουν ανάθεση σε κανένα. Πρέπει να διεκδικούν. Αν κάνουν ανάθεση είτε στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως έλεγα, που είμαστε σήμερα κυβέρνηση των καθέναν, δεν θα έχουν. Γιατί δεν θα έχουν. Πρέπει όμως να πείτε στον κόσμο κάτι, κύριε Σταθά. Ο κόσμος αγωνιά, πρέπει να γνωρίζει κάτι. Ο κόσμος πρέπει να αγωνιά, πρέπει να παρακολουθεί, πρέπει να ενημερώνεται. Και σε αυτό το επίπεδο ήταν και η δικιά μου ερώτηση, γιατί εγώ λειτουργώ πρώτα ως πολίτης και μετά ως βουλευτής. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν έκανα και αυτήν την ερώτηση, είναι όσο πιο καλά είναι ενημερωμένος είναι και ενδιαφέρεται ο Έλληνας πολίτης, τόσο πιο καλά θα εξυπηρετεί τα συμφέροντά του και τα συμφέροντα της πατρίδας και των πολλών. Γιατί οι έχοντες, οι τραπεζίτες, οι μεγαλοβιομήχανοι είναι οι καλύτεροι συνδικαλιστές και είναι αυτοί οι οποίοι βλέπετε μέχρι τη τελευταία ρανίδα δύναμη χάσουν ένα σέντς από το κέρδος τους. Ενώ εμείς οι πολλοί που παράγουμε, που έχουμε τη δύναμη, κάνουμε αναθέσεις, αδιαφορούμε και λέμε μετά ότι φτάγανε οι άλλοι. Όχι, πρέπει να δώσουμε τη μάχη. Δημοψήφισμα ή εκλογές, κύριε Σταθά. Συμφωνείτε ούτε σε το κάτι. Το άλλο, ακούστε να δείτε, ούτε ένα ούτε το άλλο για μένα ισχύει. Εάν δεν δω πρώτα και δεν δούμε πρώτα τι θα έρθει για να. Ναι, αλλά πριν από λίγο. Να μην ψηφιστεί. Ναι, αλλά πριν από λίγο περιγράψατε ακριβώς αυτό. Είπατε ότι αυτά τα μέτρα που θα έρθουν πρέπει να περάσουν και από το λαό. Μήπως αυτό εννοούσατε, ότι χρειάζεται και την έγκριση. Ή σε περίπτωση. Θα σας απαντήσω πάρα πολύ εύκολα σε αυτό. Ωραία. Αν είναι τα μέτρα τα οποία. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολα. Αν τα μέτρα είναι αυτά τα οποία είναι με βάση το πρόγραμμα το οποίο μας είπε ο ελληνικός λαός, το δημοψήφισμα είναι πριν 3 μήνες. Δεν υπάρχει λόγος να γίνει. Είναι πάρα πολύ απλό. Για ποιο λόγο να κάνει δημοψήφισμα, να κάνει εκλογές. Άρα λοιπόν πρέπει να περιμένουμε να δούμε το τι θα έρθει και θα δούμε την κατεύθυνση την οποία θα έχει. Εάν εκεί πέρα θα αποφασιστεί αν θα γίνει δημοψήφισμα, θα γίνει εκλογές ή δεν θα γίνει τίποτα. Τώρα ό,τι και να λέμε είναι απλά κάνουμε εικασίες. Εμείς περιμένουμε, αυτό πρέπει να κάνουμε είναι στην αναμονή η οποία έχουμε να πιέζουμε είτε είμαστε βουλευτές είτε είναι συνδικάτα. Και πολύ περισσότερο ξαναλέω ο ελληνικός λαός και η ελληνική κοινωνία να πιέζουν την κυβέρνηση. Να αισθάνονται πίεση όπως αισθάνονται και αυτοί που πέραν τις αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην Ευρωζώνη, στο Δούνου του όλοι αυτοί οι θεσμοί. Αν υπάρχει κίνημα, αυτό λαός είναι που κάνει τις ανατροπές. Δεν τις κάνει τις ανατροπές στο κοινοβούλιο. Οι λαοί κάνουν τις ανατροπές με τον αγώνα τους. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Διαφορετικά, μια χαρά την κάνουν δουλειά οι τραπεζίτες για την πάρτη τους, να το πω για να καταλαβαίνουμε μεταξύ μας. Ωραία, κύριε Σταθά, αισιοδοξία προφανώς υπάρχει, περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα. Ναι, μόνο Γιώργο. Που θα πρέπει, μόνο που θα πρέπει όμως, στο χρονικό διάστημα αυτό της διαπραγμάτευσης και της αναμονής του ελληνικού λαού, υπάρχει αυτό το αίσθημα της αβεβαιότητας και πρέπει να τονίζετε, τουλάχιστον εσείς οι κυβερνητικοί βουλευτές, πρέπει να διασφαλίζετε ότι ο λαός θα πρέπει να αισθάνεται ασφαλής. Αυτό μπορεί να γίνει. Αυτό φυσικά και ισχύει, πρέπει να αισθάνεται ο λαός ασφαλής και αποδεικνύεται μέχρι σήμερα τουλάχιστον όταν έλεγα ότι Δευτέρα το πρωί θα βγει η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ στις 26 Γενάρη και δεν θα είχαμε να πάρουμε ούτε χαρτί υγείας, τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Προσπαθούν κάποιοι να τρομοκρατήσουν γιατί εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα. Θέλουν να τιμωρήσουν το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν τιμωρούν το ΣΥΡΙΖΑ, τιμωρούν την πατρίδα, τιμωρούν τον ελληνικό λαό και τους ίδιους εαυτούς τους. Πάνω απ' όλα λοιπόν αυτή τη στιγμή πρέπει να δώσουμε μια μάχη για την πατρίδα, να μην ξεπουληθούν όλα αυτά τα οποία θα ξεπουλήσουν, γιατί σκεφτείτε στην οικογένειά σας, φίλοι, μια περιουσία πατέρα σας και εσείς να πάτε ξεπουλήσετε. Αυτό θέλουν να κάνουν και αυτοί. Εμείς δεν το κάνουμε. Γι' αυτό και θέλουμε δίπλα μας τον ελληνικό λαό, να είναι δίπλα μας και ο ελληνικός λαός είναι αυτός ο οποίος συγκιάται. Αν έχουμε δίπλα μας τον ελληνικό λαό και αγωνίζεται και είμαστε μαζί γιατί εμείς θέλουμε να αγωνιστούμε για αυτόν,
δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν. Πιστέψτε με. Αν όμως μας κάνουν ανάθεση και αφήσουν το ΣΥΡΙΖΑ και το επιτελείο, το οικονομικό να κάνει ό,τι να κάνει, δεν θα είναι τα αποτελέσματα που θέλουμε για τον Νικολάο. Δεν, να μην έχουμε αυταπάτες τέτοιες. Καθαρό. Συμμετοχή και ειρηνική συμμετοχή και πάντα να διεκδικούμε όπως διεκδικούν οι έχοντες και κατέχοντες. Κύριε Σταθά, σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Καλό βράδυ από την Λαμία. Και ελπίζουμε από το στούντιό μας στην Αθήνα να τα λέμε συχνά τώρα, κύριε Σταθά. Να τα πούμε και από κοντά και από τη Λαμία, γιατί είναι πιο κοντά από το Δίστομο η Λαμία από την Αθήνα. Εντάξει. Είστε πολλές περισσότερες ημέρες στην Αθήνα, ναι, κύριε Σταθά. Το λέμε για τις υποχρεώσεις σας στο Κοινοβούλιο. Ναι, να είστε καλά. Αυτό που θέλω να πω και πριν κλείσουμε, θέλω να πω και για τις γερμανικές επανορθώσεις, ναι, όπου είχαμε μια εκδήλωση στο Αμβούργο αυτές τις ημέρες με τον Μανώλη τον Γλέζο, το Σάββατο μας πέρασε, και βλέπουμε ότι σιγά σιγά και ένα θέμα παράλληλο που τρέχει με όλα αυτά τα οποία γίνονται, ότι γιατί το λέω αυτό, με τον αγώνα που έκανε ο Μανώλης, οι άνθρωποι εδώ πέρα στην Ελλάδα, οι αντιφασίστες από τη Γερμανία, όλοι αυτοί βλέπουμε ότι σιγά σιγά αναγκάσαμε τη Γερμανία, τον πρόεδρο τον Γκάου και την καγκελάριο να πούνε να το εξετάσουν, που εκεί που δεν το κουβέντιαζαν και έλεγαν πριν ο καιρό δεν υπάρχει θέμα. Θέλω να δώσω με αυτό που θέλω να πω ότι όσο αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε, το αποτέλεσμα θα έρθει. Κανένας δεν ανήκει τόσο. Το δίκαιο είναι με το μέρος μας και είμαστε ένας λαός περήφανος με αξιοπρέπεια και πρέπει να δώσουμε αυτή τη μάχη. Και πρέπει όλοι να τη δώσουν τη μάχη, γιατί κάποιοι τη δίνουν τη μάχη μόνο για τις τσέπες τους. Και αυτό το λέω για την αστική τάξη δική μας. Πρέπει να σταματήσει να δίνει τη μάχη για τις τσέπες τους μόνο και να λειτουργούν μόνο για πάρτους και να λειτουργούν σε μια χώρα που πήγαινε, κύριε Σταθά. Τι εννοείτε? Ναι, καρφί είναι ξεκάθαρο, δεν έκανε καρφί, το είπα πολύ ξεκάθαρο, πιο ξεκάθαρο πώς να το πω. Λοιπόν, πρέπει, γιατί τα πράγματα σίγουρα είναι ταξικά, δεν είναι εθνικά, είναι πάνω απ' όλα ταξικά. Λοιπόν, αλλά αυτοί όμως, επειδή εδώ πέρα ο τόπος μας αυτή τη στιγμή βάλεται, αυτοί κάποιοι κερδοσκοπούν αυτή τη στιγμή. Και να μην ξεχνάμε ότι το 11% των Ελλήνων έχει κερδίσει 18% αυτή τη στιγμή, αυτή την πενταετία. Δηλαδή, αυτό που έλεγα πριν, ότι κάποιοι κερδίζουν μέσα εδώ πέρα, γιατί γίνεται βία αναδιανομή του πλούτου αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Με τους νόμους που ψηφίζουν και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία που ψήφισαν μέχρι τώρα. Σας ευχαριστώ. Να τα βλέπουμε όλα αυτά, γι' αυτό και λέμε ο κόσμος της εργασίας, οι αγρότες, οι μικρομεσαίοι να διεκδικούν και να μην κάνουν ανάθεση. Ευχαριστούμε, κύριε Σταθά. Καλό βράδυ. Μιας και έκανε καλό και βράδυ, τον σας, πρόλογο, σας, καλό βράδυ από τη Λαμία για τις γερμανικές επανορθώσεις. Υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά μηνύματα. Σήμερα προσπαθεί ο εκπρόσωπος τύπου της Γερμανίδας Χαγκελάριου να ξανακλείσει το θέμα. Πάμε να δούμε όμως πώς σχολιάζουν, μιας και το ανέφερε για τις γερμανικές επανορθώσεις, ο κύριος Σιγκελάκης, που αγωνίζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό για το συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστούμε πολύ για τη συγγνώμη που απευθύνατε από τους Λυκιάδες. Είναι μια γενναία πράξη, την περιμέναμε βέβαια επί 7 δεκαετίες, ωστόσο τη χαιρετίζουμε, αλλά προκειμένου να αποδειχθεί ειλικρινής και να αποδειχθεί ότι έχει περιεχόμενο και δεν είναι αδιανό πουκάμισο, θα πρέπει να συνοδευτεί από συγκεκριμένες χειροπιαστές πράξεις αποζημίωσης, επανόρθωσης, αποκατάστασης. Θέσαμε δηλαδή, σαν να ήμασταν προετοιμασμένοι από καιρό, με τις δηλώσεις μας αλλά και με την ανακοίνωση που το επιδώσαμε του Εθνικού Συμβουλίου, του καταστήσαμε σαφές ότι η κίνηση αυτή θα πρέπει να συνοδευτεί από πράξη αποζημίωσης και επανόρθωσης. Ας ελπίσουμε ότι κάτι τέτοιο εννοεί ο κ. Γκάουκ και δεν απλώς αρκείται στο να προανακύλει μία λύση εντός πολλών εισαγωγικών, η οποία, αν θέλετε, θα είναι κατά αναλογία του Γερμανικού Ταμείου για το Μέλλον ή του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας, που δεν θέλουν να αποδώσουν δικαιοσύνη, που θέλουν να ξαναγράψουν, να ξαναγραφτεί η ιστορία και να προσπαθήσουν να κλείσουν όπως το θέμα. Έτσι ακριβώς. Επειδή αυτό δεν θα το δεχτούμε. Έτσι ακριβώς. Ελπίζω να το έχουν καταλάβει. Δεν πρόκειται ο ελληνικός λαός, που περίμενε τόσες δεκαετίες για δικαίωση, να συνενέσει σε κάτι τέτοιο. Το ξέρει η ελληνική κυβέρνηση, το έχουμε καταστήσει σαφές. Συνεπώς, χώρος υπάρχει πάρα πολύ για σοβαρή διαπραγμάτευση, για μια δίκαιη και αμοιβή αποδεκτή λύση, όχι όμως για ημίμετρα, όχι για στάχτη στα μάτια, ούτε για αδόκιμους συμψηφισμούς. Ο κόσμος λοιπόν εκεί
προσέτρεχε σε εμάς και σε όλους τα λόγια είναι ότι θέλουμε δικαιοσύνη, θέλουμε αποζημίωση και το έβλεπε στα μάτια τους ότι δεν είναι το υλικό μέρος εκείνο που τους συγκινεί, αλλά τη βλέπουν την διαδικασία των αποζημιώσεων ως μια απόδειξη της έμπρακτης μεταμέλειας της Γερμανίας για όσο το Τρίτο Ράιχ έκανε, ως μια ηθική δικαίωση που όμως πρέπει να έχει υλικό σκέλος προκειμένου να καταστεί έτσι πραγματική και αποτελεσματική. Να παραμείνουμε, Γιώργο, στο οικονομικό, πολιτικό σκέλος αλλά και στο εσωκομματικό πεδίο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί υπάρχουν αρκετές αναταράξεις και ανοίγουν ίσως κάποιες διαδικασίες. Πάμε να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Νομού Βιωτίας, τον κύριο Κουτσούμπα. Καλησπέρα, κύριε Κουτσούμπα, από τη Λαμία. Καλησπέρα σας και από τη Λιβαδιά. Να ξεκινήσουμε λίγο με το διαπραγματευτικό κομμάτι και μετά θα δούμε λίγο τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα περιμένουμε. Περιμένουμε και δυστυχώς αυτή η χρονοτριβή είναι σε βάρος της Ελλάδος, σε βάρος των συμφερόντων και στο τέλος πολύ φοβάμαι ότι τα αποτελέσματα θα είναι χειρότερα από τα αναμενόμενα. Η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ εσωτερικού να χρονοτριβήσει σε διαφοροποίηση με το ΣΥΡΙΖΑ εξωτερικού δυστυχώς είναι σε βάρος των συμφερόντων της Ελλάδος. Δύο γραμμές δηλαδή, κύριε Κουτσούμπα, αυτό λέτε? Αντιπολίτευση. Ήδη απόψε θα παρακολουθήσετε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και άλλα στελέχη ότι εντάξει θα πάμε σε μια συνολική συμφωνία, χάσαμε πολύ χρόνο. Σε ποιον τα λέτε αυτά? Αυτοί δεν χάσαν τον χρόνο, εμείς το χάσαμε. Όταν ήδη η Ελλάδα το Φεβρουάριο σχεδόν έμπαινε σε μια απλώς γραμμή στήριξης και θα ήμασταν εκτός. Δεν ευθύνονται πλέον απέναντι στον ελληνικό λαό. Καλά, το τελευταίο. Κύριε Κουτσούμπα, το τελευταίο email, καταρχήν έχετε παραδεχθεί κομματικά κι εσείς ότι επειδή είχε σκληρά μέτρα δεν το εφαρμόσατε. Μην λέτε ότι θα βγαίναμε έτσι απλά εκτός. Να μην κοροϊδευόμαστε. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μέχρι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, εάν μπορείτε να θυμηθείτε, στον κύριο Χατζηνικολάου, είπε ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν συνεχίσαμε και θέσαμε. Κρίναμε μάλλον ότι έπρεπε να πάμε σε εκλογές. Διότι αυτά τα μέτρα που μας ζητούσαν οι Ευρωπαίοι δεν μπορούσαμε να τα περάσουμε στον ελληνικό λαό. Μην λέτε ότι θα τελειώνε έτσι η διαδικασία. Σαφώς και δεν θα τελειώνε έτσι και είμαι ο πρώτος που πάντα λέγαμε με τις παρεμβάσεις μαζί με άλλους συναδέλφους ότι και τα μέτρα είναι σκληρά, αλλά πρέπει να πούμε την αλήθεια στο λαό, αλλά να κοιτάξουμε συγχρόνως να κάνουμε άλλες παρεμβάσεις που θα, αν θέλετε, θα διευκόλυναν τη ζωή του. Θέλω να πω. Δυστυχώς. Θέλω να πω ότι αυτό που λέμε συνεχώς, ότι να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο και να μην χρονοτριβούμε, φαντάζομαι ότι και εσείς καταλάβατε στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης πριν από τις εκλογές, με το γνωστό email, είτε είναι... Ναι, αλλά, ναι αγαπητέ μου όμως, ο λαός, η Νέα Δημοκρατία κρίθηκε και την έβαλε στο περιθώριο. Όχι, όχι, δεν το βάζω συγκριτικά. Δεν το βάζω συγκριτικά. Το βάζω σε σχέση με τις απαιτήσεις των εταίρων. Ναι, να το βάζετε στο εξής όμως, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην ανέλαβη διακυβέρνηση της χώρας, του έδωσε ο ελληνικός λαός την πλειοψηφία, γιατί έχει υποσχεθεί ότι έχει στρατηγική, ότι έχει σχέδιο, ότι έχει στόχους. Απεδείχθη λοιπόν ότι είναι πολιτικά ερασιτέχνης, είναι κολλημένοι σε ιδεολειψίες και δυστυχώς δεν έχουν τίποτε περισσότερο να προσφέρουν παρά να μένουν σε μια σφία άρνηση αριστερής ιδεολειψίας, τίποτε περισσότερο. Δεν βλέπω την πραγματικότητα. Τώρα που κάνουν τη σοφή στην πραγματικότητα και στο ρεαλισμό, αντιλαμβάνονται ότι και αυτά που λέγαμε εμείς και που κάναμε, δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι πολλά πράγματα να τα κάνουμε και προσπαθούν να παλώσουν τα πράγματα. Αυτό κάνουν, τίποτα περισσότερο. Όλη αυτή η διαδικασία έχει φέρει τριγμούς εντός και εκτός εισαγωγικών στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί κάποιοι λένε ότι ήρθε η ώρα να ανοίξουν οι διαδικασίες? Το ακούσαμε από τον κύριο Κίρτσο, το ακούσαμε από την κυρία Σπυράκη, το είπε και ο κύριος Σταϊκούρας εδώ πριν λίγες μέρες στο Δελτίο και μάλιστα ακούσαμε να λένε και κάποιοι ότι οι ενδιαφερόμενοι ας ανοίξουν τις διαδικασίες. Η δική σας θέση, κύριε Κουτσούμπα, ποια είναι? Πρώτον, να ξεκαθαρίσουμε ότι στις δημοκρατίες και στα υγιή δημοκρατικά κόμματα το να υπάρχουν παρεμβάσεις και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλία δεν είναι κακό. Είναι και προς το καλό της δημοκρατίας αλλά και προς το καλό των κομμάτων. Εμείς λοιπόν δεν περιμέναμε αυτοί οι συνάδελφοι που μαζευτήκαμε, που πάντα κάναμε παρεμβάσεις και κατά την διάρκεια της κοινοβουλευτικής μας θητείας, δεν περιμέναμε να πει κάποιος ότι εγώ θέλω να γίνω αρχηγός ή θέλω να κάνω εκείνο. Πήραμε πρωτοβουλίες, πήραμε και την τελευταία όπως μάθατε και κάναμε μια παρέμβαση. Πολιτική παρέμβαση και λέμε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, κάτι δεν πάει καλά. Η Νέα Δημοκρατία χάνει τον βηματισμό της, τον έχει χάσει. Πρέπει να επανέλθει κοντά στην κοινωνία, να επανέλθει να δώσει στον κόσμο κάτι διαφορετικό. Ιδάλλως είναι ένα προϊόν που δεν περπατάει πλέον.
Είναι θέμα προέδρου, θέμα προσώπου, κύριε Κουτσούμπα, ή μπορεί να επεκταθεί συνολικότερα η ευθύνη? Θα είμαι ξεκάθαρος και δεν κρύβομαι. Γιατί μεταφέρω τις αγωνίες και τους προβληματισμούς, γι' αυτό και βρισκόμαστε αναδιαστήματα με συναδέλφους από όλη την Ελλάδα για να ανταλλάξουμε απόψεις και να κάνουμε διαπιστώσεις. Ναι, είναι θέμα απ' όλα. Και θέμα αρχηγό είναι, και θέμα προσώπου, και θέμα του γύρω από τον πρόεδρο, και όλα είναι. Όλα παίζουν ρόλο. Και πρέπει κάποια στιγμή όλα να αλλάξουν. Ουδής αναντικατάστατος. Δηλαδή, όσοι έλεγαν ότι παραδοσιακά η Νέα Δημοκρατία μετά από τις εκλογές πήγαινε σε ένα συνέδριο γρήγορα για να διορθώσει γρήγορα τα κακόσκημενα. Εγώ δεν είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι τα συνέδρια θα λύνουν τα πράγματα. Είμαι όμως από εκείνους που πιστεύω ότι πρέπει να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες είτε σε επίπεδο αρχηγικό, και ο ίδιος αρχηγός ο Νίν μπορούσε να λάβει πρωτοβουλίες και να πει αυτό ή εκείνο, ή αν θέλετε παίρνουν πρωτοβουλίες κάποιοι και αν θέλετε δίνουν την αφορμή να ξεκινήσουν αυτές τις πρωτοβουλίες. Εμείς το κάναμε, δεν περιμέναμε να το κάνει κάποιος βουλευτής ή κάποιος που θέλει να είναι άλλος αρχηγός ή υποψήφιος αρχηγός. Πήραμε γιατί μοιαζόμαστε, μεγαλώσαμε σε αυτή την παράταξη, τη φτιάξαμε, τη δημιουργήσαμε. Έχουμε ανεξάρτητα, γιατί πολλοί από εμάς πιθανόν άλλοι να μην είναι υποψήφοι, αλλά νοιάζονται περισσότερο για τη Νέα Δημοκρατία. Και εμείς βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή ότι η Νέα Δημοκρατία δεν περπατάει και έχουμε υποχρέωση να μεταφέρουμε αυτές τις ανησυχίες, τις διαπιστώσεις που κάθε μέρα μας δίνει ο κόσμος και μου δίνουν και εμένα στη βιωτεία, ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα σε επίπεδο από την κεφαλή μέχρι κάτω. Στο ερώτημα των πολιτών και των στελεχών από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, τι είναι αυτό που δεν πάει καλά, τι απαντάτε? Τι δεν πάει καλά? Από την εργονομική δομή δεν πάει καλά να ξεκινήσουμε, το οποίο αν θες δευτερόλεπτο το ρόλο, αλλά αν θέλετε και από την εμφάνιση ότι η Νέα Δημοκρατία πλέον δεν έχει να δώσει κάτι περισσότερο από ό,τι έδινε μέχρι τώρα. Πρέπει κάτι να αλλάξει. Αυτό θα το δούμε μέσα από συζήτηση. Κύριε Κουτσούμπα, νομίζω όμως ότι ο κύριος Σαμαράς είχε πει όποιος ενδιαφέρεται ας βγει ανοιχτά να το πει, να δηλώσει ενδιαφέρον. Δεν βρέθηκε κανένας. Ναι, θα μπορούσε όμως, επειδή εγώ αν ήθελα να ενδιαφερθώ να είμαι αρχηγός της παράδεξης θα το έκανα, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι αν κρύβονται. Έτσι, εγώ όμως έχω υποχρέωση σαν στέλεχος και σαν πρώην βουλευτής να μεταφέρω αυτό που βλέπω, και εγώ βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πάει καλά. Ο ρόλος του κυρίου Καραμαλή σε όλη αυτή τη διαδικασία ποιος είναι, κύριε Κουτσούμπα? Ο κύριος Καραμαλή σαν πρώην πρωθυπουργός νοιάζεται πάνω απ' όλα, για να το γνωρίζετε και να το πω και δημόσια πλέον, έτσι και μετά από συζητήσεις που κάνουμε, γιατί κάνουμε, να νοιάζεται πάνω απ' όλα για τη χώρα. Θέλει η χώρα να βρει το δρόμο της και βεβαίως νοιάζεται για την παράδεξη, μια παράδεξη που να έχει όμως μια παράδεξη διαφορετική, μια παράδεξη που θα επανέλθει στις ιδρυτικές διακηρύξεις, που θα εκφράζει αυτό που εξέφραζε πάντα. Και δεν θα εκπροσωπείται μόνο μερός. Ένα από τα σημαντικά ερωτήματα που μπαίνουν από όλα τα στελέχη γενικά του δεξιού χώρου το τελευταίο χρονικό διάστημα, και όχι μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι η πιθανή επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας ή οποιοδήποτε καινούργιου σχήματος δεξιού, κεντροδεξιού, να το πούμε έτσι. Και επειδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μιλάτε με τον πρώην Πρωθυπουργό, θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε στο βαθμό που μπορείτε και στο βαθμό που ο ίδιος σας έχει επιτρέψει να λέτε τέτοια πράγματα ή να απαντάτε σε τέτοιες ερωτήσεις. Είναι διατεθειμένος να μπει μπροστά ξανά? Όχι, θα με συγχωρέσετε, δεν έχω καμία εξουσιοδότηση να μιλήσω για αυτό το θέμα, αν θέλει να επανέλθει και πώς θα επανέλθει. Δεν έχω εξουσιοδότηση, συζητάμε για το κόμμα, συζητάμε για την πορεία και τη μέλη γενέστε, αλλά δεν έχω εξουσιοδότηση να μιλήσω για αυτό το θέμα. Η προσωπική σας άποψη ποια είναι? Μην μιλάτε εξ ονόματος του κύριου Καραμαλή. Η προσωπική μου άποψη είναι εκείνο που αντιλαμβάνομαι, ότι είναι, και παίρνω τα μηνύματα από όλο τον κόσμο, ότι είναι ο κόσμος θα ήθελε να επανέλθει ο Καραμαλής. Γιατί ήταν μια διαφορετική διακυβέρνηση, μια δημοκρατική. Σας το ρωτάμε, κύριε Κουτσούμπα, διότι αυτά τα μηνύματα παίρνουμε κι εμείς. Ο κόσμος, εγώ δεν το χώρο, θα το πω να μην κρυβόμαστε, είναι όλος ο κόσμος πλέον καταλαβαίνει ότι ναι, ήταν διαφορετικά με τον Καραμαλή. Μάλιστα. Καθαρό. Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ, κύριε Κουτσούμπα. Καλό βράδυ. Το όνομα αυτό, νομίζω, Γιώργο, ακούγεται πολύ έντονα. Το έχουν πει εδώ άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται ήδη στην κυβέρνηση. Σωστά. Θα θυμίσω ότι έχει πει ο στέλεχος των ΑΝΕΛ, ο Θανάσης Γιαννόπουλος. Πολλά στελέχη δεξιά ή πρώην δεξιά ή στελέχη που βρίσκονται στον ευρύτερα κεντροδεξιό χώρο και στη Νέα Δημοκρατία έχουν πει στο παρελθόν ότι ο άνθρωπος που θα ένωνε ξανά αυτό το χώρο είναι ο πρώην Πρωθυπουργός. Και νομίζω ότι αντιλαμβάνονται όλοι
το ερώτημα αν ο ίδιος θέλει να ηγηθεί ξανά. Εκεί ακριβώς θα πήγαινα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε πλούσια επικαιρότητα από την περιφέρεια της Θεράς, αρκετές αστυνομικές ειδήσεις, δυστυχώς δυσάρεστες. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Κοσμοτέ φέρνει τη νέα υπηρεσία Κοσμοτέ My Internet και αλλάζει τον τρόπο που σερφάρεις από το κινητό σου. Για πρώτη φορά, όταν τα δωρεάν megabytes σου τελειώσουν, ενημερώνεσαι άμεσα και αποφασίζεις εσύ αν θα συνεχίσεις, επιλέγοντας απευθείας από το κινητό σου το πακέτο ίντερνετ που σου ταιριάζει. Η εμπειρία του mobile ίντερνετ γίνεται ακόμα καλύτερη. Νέα υπηρεσία Κοσμοτέ My Internet, αποκλειστικά σε όλα τα συμβόλαια Κοσμοτέ. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ. Δέκα χιλιάδες, εκατό χιλιάδες, ένα εκατομμυρίο. Όσες τροφές κι αν συναντήσετε, αυτό που πραγματικά μετράει είναι το τέλειο κράτημα των ελαστικών σας. Στη στροφή, στην άλλη στροφή, σε κάθε στροφή. Η διάρκεια αυτών των επιδόσεων αποτελεί δέσμευση για τη Michelin. Michelin. Οι καλύτερες επιδόσεις είναι αυτές που αντέχουν στο χρόνο. Κατάστημα επιλεγμένο από τη Michelin. Αντώνης Κουτσογιάννης, Λαμία. Εμπιστευόμαστε απόλυτα ένα όνομα. Σπαλ. Κουφώματα αλουμινίου, PVC ή αλοπετάσματα, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Σπαλ. Με συνέπεια και αξιοπιστία. Με σύγχρονες αντιλήψεις και εγκαταστάσεις. Γιατί δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις. Τις δημιουργούμε. Σπαλ. Σε κάθε σπίτι. Αξίζει το καλύτερο. Για εσάς που η ποιότητα των χαλιών σας μετράει, τα πιτοκαθαριστήρια στεγνοκαθαριστήρια Star. Πολυετής πύρα στο σωστό καθάρισμα. Σύγχρονος εξοπλισμός. Πλήρης εξειδίκευση στον καθαρισμό των ευαίσθητων χειροποίητων χαλιών. Ασφαλής φύλαξη σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με τις κατάλληλες προδιαγραφές. Τα πιτοκαθαριστήρια στεγνοκαθαριστήρια Star. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή, ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα Λαμή, ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ίδια γεύση και ποιότητα, τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ζητήστε το με το νέο του όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Ξυλεμπορική Λαμίας. Εκεί που το ξύλο είναι η πρώτη ύλη, η ξυλεμπορική είναι η πρώτη επιλογή. Ξυλεμπορική Λαμίας. Ποιοτικά υλικά και σύγχρονες προτάσεις. Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων μελαμίνης MDF. Πάγκι, πατώματα laminate, ραμποτέ. Υλικά επιπλοποιίας, βιομηχανική ξυλία σε πολυσυχονδρική λιανική. Εισαγωγέας και διανομέας, Κρόνος Παν και Ακρίτα. Ξυλεμπορική Λαμίας σημαίνει πείρα, γνώση, επαγγελματισμός. Ξυλεμπορική Λαμίας. 4 χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Εισαγωγές και εμπορία ιαπωνικών αυτοκινήτων και ανταλλακτικών Παναγιώτης Τάντος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Έκθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων μικρών φορτηγών 4x4 και 4x2. Μεταχειρισμένα ιαπωνικά ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Κινητήρες εξελιγμένης τεχνολογίας, πετρελαίου και βενζίνης. Μηχανικά μέρη, καμπίνες, καρότσες. Μέρη φανοποιίας καινούριων και παλαιών μοντέλων και συνεργείο αυτοκινήτων. Παναγιώτης Τάντος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Τραγάνα Λοκρίδος. 135 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Κόμβος Τραγάνας. Τηλέφωνα 22330 92360 και 92065. Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Πάμε να δούμε, Γιώργο, την επικαιρότητα τώρα από την περιφέρεια της Θεράς με δυσάρεστες ειδήσεις. Ξεκινάμε από την Ανατολική Φθιώτιδα και την θαλάσσια περιοχή της Πελασγίας, όπου είχαμε τον πνιγμό. Χθες ενός... το απόγευμα, γύρω στις 7.30, μία βάρκα με δύο ψαράδες από το Βόλο που είχαν φτάσει στην περιοχή της Πελασγίας για ψάρεμα και το απίστευτο συνέβη. Εικάζουν οι άνθρωποι του λιμενικού ότι πήγαν να ξεπιάσουν την άγκυρα, να φύγουν ή να αλλάξουν θέση στο ψάρεμα και προσπαθώντας και οι δύο
από την ίδια πλευρά της βάρκας να απαγκιστρώσουν ουσιαστικά την Άγκυρα. Αναποδογύρισε η βάρκα με αποτέλεσμα ο ένας από τους δύο να χάσει τη ζωή του και ο άλλος να σωθεί από ψαρά, ο οποίος τους είδε να καλούν σε βοήθεια, έσπευσε γρήγορα με τη δική του βάρκα να βοηθήσει, τους τράβηξε και τους δύο πάνω στη βάρκα, τους έβγαλε έξω, κατάφερε όμως, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, να σώσει μόνο τον έναν. Έσπευσαν στο σημείο και οι λιμενικές αρχές της περιοχής. Μας μίλησε τηλεφωνικά το απόγευμα ο επικεφαλής της λιμενικής αρχής στην περιοχή της Γλύφας, ο πλωτάρχης, ο κύριος Καλαμίδας. Να δούμε τι ακριβώς μας είπε για το περιστατικό ο ίδιος. Πραγματικά, χτες είχαμε ένα δυστυχές περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα στις 19:35 χθες το απόγευμα στην παραλία Πελασγίας και σε πολύ μικρή απόσταση από την ακτή. Επρόκειτο για δύο ερασιτέχνες ψαράδες, από το Βόλο και οι δύο. Ο ίς εξ αυτών, ο οποίος τελικά απέβηκε οθανών, ήταν ο Αντώνιος Τσελέπης του Αποστόλου, 65 ετών, και ο έτερος ήταν ο Κανταρτζίδης Δημήτριος του Βασιλείου. Οι δύο ψαράδες βρίσκονται στη λέμβο τους και η κατάσταση στη θαλάσσια ήταν απόλυτη νηνεμία. Από κάποιον ατυχή χειρισμό προφανώς βρέθηκαν και οι δύο στη θάλασσα και στα κελεύσματά τους για βοήθεια έσπευσε από την ξηρά, από την παραλία Πελασγίας, το σκάφος Σταυρίνα με κυβερνήτη τον κύριο Φασόλα Ιωάννη, ο οποίος πραγματικά συνέδραμε αποφασιστικά στην περισυλλογή των δύο ανδρών και στη διάσωση του ενός στα όρια του εφικτού και τον οποίο ευχαριστούμε δημόσια. Θεωρούμε, βεβαίως αυτό θα το φωτίσει περισσότερο η προανάκριση που διενεργείται από την υπηρεσία μας, ότι η Άγκυρα κάπου έμπλεξε και προς την προσπάθεια και των δύο να την σύρουν από το βυθό, μετέφεραν προς τη μία πλευρά το βάρος, άλλαξε το κέντρο βάρος δηλαδή της ευστάθειας της λέμβου και παρεσύρθησαν και οι δύο στο νερό. Οι υπηρεσίες μας ενημερωθήκαν σχεδόν ταυτόχρονα μέσω της άμεσης δράσης, όπου το ειδοποίησε το ασθενοφόρο που και αυτό έσπευσε στην περιοχή. Όταν φτάσαμε, δυστυχώς ο ένας εκ των δύο ανδρών, ο πρώτος, ο κύριος Αντώνιος Τσελέπης, κάτοικος εν ζωή επισκοπής Άνω Βόλου Μαγνησίας, είχε καταλήξει και είχε βεβαρημένο ιατρικό παρελθόν. Είχε μάλιστα υποστεί σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς τον προηγούμενο Αύγουστο. Κατόπιν αυτών μεταφέρθηκε ισορρός του εκλειπώντος στο κέντρο υγείας στη Λίδος και θα διενεργηθεί νεκροψία και νεκροτομή αύριο για να δούμε τα γεννησιουργά αίτια του θανάτου. Σε ό,τι αφορά τον νεότερο κύριο, αφού μετέβη στο νοσοκομείο Λαμίας μέσω του ΕΚΑΒ, εξήλθε το νοσοκομείο και επέστρεψε στην εστία του ήδη, καλά στην υγεία του. Τύχερος στην ατυχία ο δεύτερος επιβάτης. Λοιπόν, Γιώργο, πάμε τώρα στην Εύβοια. Είχαμε μια τραγωδία από έναν 39χρονο, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στον μολόχ της ασφάλτου και μιλάμε για ένα 39χρονο παλικάρι. Θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος Γιώργος Κουτσελίνης το τι ακριβώς συνέβη, πώς σημειώθηκε το περιστατικό. Γιώργο, καλησπέρα από την Λαμία. Καλησπέρα από την Καλκίδα. Δυστυχώς, όταν περνάμε το Σαββατοκύριακο, έχουμε και ένα τροχαίο τις τελευταίες μέρες. Άλλο ένα τροχαίο λοιπόν είχαμε με έναν 39χρονο, ο οποίος ήταν πάνω στο μηχανάκι του για άγνωστη αιτία, έφυγε από το δόστρωμα, εξετράπη της πορείας του και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Αυτοί οι μάρτυρες και περαστικοί που ήταν στο σημείο έτρεξαν να βοηθήσουν. Ο άτυχος άνδρας δεν είχε τις αισθήσεις του. Λίγο αργότερα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου εκεί απλά οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του και μάλιστα μιλάμε για ένα γνωστό Χαλκιδαίο, που πραγματικά ο ξαφνικός χαμός του έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία της πόλης. Δυστυχώς. Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ από την Λαμία. Πάμε τώρα στην κατάργηση, Γιώργο, των φυλακών τύπου Γ, που μέσω ΦΕΚ πλέον καταργούνται και επίσημα. Αυτό δήλωσε ο κύριος Παρασκευόπουλος στην Νέα Ελληνική Τηλεόραση σήμερα. Με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο σοφωνιστικό κατάστημα του Κορυδαλού, μίλησε για αποσυμφόρηση και βεβαίως να εκμεταλλευτούν εντός εισαγωγικών τις φυλακές Δομοκού. Το μέτρο που θα έχουμε μία αποσυμφόρηση με τον τελευταίο νόμο που ψηφίστηκε πριν από μία
εβδομάδα περίπου, νομίζω βγήκε το φύλλο της εφημερίδας κυβερνήσεως. Ναι. Μια αποσυμφόρηση θα βοηθήσει λίγο στην αποσυμπίεση. Επίσης σημαντικό είναι να βρεθούν κάποιοι χώροι ώστε να υπάρχουν και δραστηριότητες μέσα στη φυλακή, διότι η αργία είναι πολύ κακό σύμβουλος αποφάσεων και δημιουργεί μεγάλες. Και βέβαια ένα ακόμη μέτρο το οποίο θα μας βοηθήσει πολύ θα είναι να στελεχωθεί η φυλακή με περισσότερους υπαλλήλους. Η αποσυμφόρηση είναι κάτι το οποίο θα εξελιχθεί μάλλον γρήγορα. Δηλαδή περιμένουμε μέσα στις προσεχείς μέρες να εξεταστούν τα αιτήματα όσων εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του νέου νόμου. Ναι. Και αυτό θα βοηθήσει οπωσδήποτε στην βελτίωση. Για τα βραχιολάκια λέτε τώρα, Υπουργέ. Δεν είναι μόνο τα βραχιολάκια, είναι αρκετές ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, η αλλοδαπή που ήταν φιλοξενούμενη στη φυλακή, δηλαδή που είχε τελειώσει η ποινή του στην ουσία και κρατούνταν απλώς επειδή δεν μπορούσε να γίνει απέλαση, είναι πολύ, είναι άνω των 500 και η έξοδος από τη φυλακή θα επιτρέψει οπωσδήποτε να δημιουργηθούν χώροι και να γίνουν συνθήκες καλύτερες. Ναι, και αυτοί θα απελαθούν, κύριε Υπουργέ. Προβλέπεται η απέλασή τους και νομίζω ότι θα προχωρήσει με δύο ταχύτητες. Πρώτα θα φύγουν αυτοί οι οποίοι συνεργάζονται, περισσότερο θα μείνουν αυτοί οι οποίοι δεν συνεργάζονται για την απέλασή τους. Πάντως, αυτό το οποίο είναι βέβαιο, ανεξάρτητα από το αν γίνει και μια διοικητική απέλαση στη συνέχεια ή όχι, προβλέπεται μια αναστολή. Το βέβαιο είναι ότι δεν μπορούν να παραμένουν σε κελιά άνθρωποι που έχει τελειώσει ποινή τους. Πρώτο το οποίο σχεδιάζεται είναι η αποσυμφόρηση των φυλακών Κορυδαλλού. Η αναχώρηση δηλαδή κρατουμένη μεταγωγή κρατουμένων σε άλλες φυλακές οι οποίες αδειάζουν και ιδιαίτερα και στο Δομοκό. Αυτό θα βοηθήσει στην ελάφρυνση της κατάστασης. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο δημιουργείται είναι ότι στην εποχή μας έχουμε πολλές μεγάλες δίκες οι οποίες κρατούν τους κατηγορούμενους κρατούμενους για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Αθήνα, επομένως στο Κορυδαλλό. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν και με τις φυλακές του Δομοκού. Οριστικά τέλος, αν και ποτέ, Γιώργο, να πούμε ότι δεν λειτουργήσαν ως φυλακές υψίστης ασφαλείας, τουλάχιστον αυτό καταγγέλλεται. Μάλλον τέθηκαν σε λειτουργία μέσα στην προεκλογική περίοδο, έτσι ώστε να προλάβουν αυτά τα οποία είχαν εξαγγείλει στην προηγούμενη κυβέρνηση. Έγιναν όσα έγιναν, τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και αναγκάστηκαν να αλλάξουν την απόφαση αυτή. Βέβαια, οι φυλακές φυλακές και το έγκλημα έγκλημα, όπως τα περιστατικά που έγιναν σήμερα στη Λαμία. Πάμε, γιατί είχαμε συμπλοκή τριών αλλοδαπών, μαχαιρώματα στο κέντρο της Λαμίας, σε ματηρός καυγάς. Θα μας ενημερώσει ο αστυνομικός διευθυντής Φθιότητας, ο κύριος Πάπος. Κύριε Διευθυντά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Αναστατώθηκε το κέντρο της Λαμίας πίσω από το Δημοτικό Θέατρο. Τι είχαμε? Δεν αναστατώθηκε το κέντρο της Λαμίας. Εντάξει, είναι μια άλλη, δόθηκε μια άλλη έκταση στο όλο θέμα. Στις 6 παρα 10 σήμερα λοιπόν το απόγευμα, στο σπίτι όπου διαμένουν δύο υπήκοοι αυτή τη στιγμή του Πακιστάν, ναι, οι οποίοι βρίσκονται εδώ με δελτίο αιτήματος για άσυλο αλλοδαπών. Μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Με άσυλο αλλοδαπών έφτασε στην παρέα τους και ένας συνόφλητος, άλλος τρίτος φίλος. Και πάνω στην κουβέντα άναψε, υποτίθεται, ένας μικρός καυγάς και με την απειλή ενός κούζινο μάγερου κατάφερε με ποτήρι χτύπημα στο κεφάλι και στο φρύδι αντίστοιχα στους δύο συμπατριώτες του, οι οποίοι αφού παρέστηκαν οι πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο απεχώρησαν. Ο δράστης αναζητείται για τις ελαφρές σωματικές βλάβες που προκάλεσε κατόπιν εκκλήσεως των ομοαθηνών τους. Και αναζητείται στα όρια του αυτοφόρου. Δεν ήταν τόσο τραγικό το συμβάν, ήταν επιπόλαιες σωματικές βλάβες. Κύριε Διευθυντά, ο λόγος που γίνεται ένα τέτοιο περιστατικό θέμα στο δελτίο ειδήσεων και σας το εξηγούμε και το εξηγούμε και στους πολίτες, είναι ότι η προηγούμενη μεγάλη συμπλοκή που είχαμε εμπλεκόμενους Πακιστανούς οδήγησε σε θανάτους δύο ανθρώπων στις φυλακές Κορυδαλλού. Και θέλαμε να σας ρωτήσουμε εάν πραγματικά πιστεύετε ότι οι Πακιστανοί δημιουργούν ένα συγκεκριμένο είδος εγκληματικότητας στην ελληνική επικράτεια. Έχετε τεράστια εμπειρία. Ακούστε να σας πω, τα περιστατικά που έχουμε στις περιοχές εδώ της επαρχίας δεν συνάδουν με αυτή την άποψη που λέτε. Δεν έχουμε δηλαδή τέτοιου είδους περιστατικά τα οποία θα μας οδηγήσουν σε αυτό το συμπέρασμα ότι οι Πίδοι και οι Πακιστάν δημιουργούν στην Ελλάδα τέτοιες καταστάσεις. Τώρα, αν οι συμπλοκές φυλακές έλαβαν αυτή την έκταση, είναι ένα αντικείμενο
το οποίο και δεν είμαι σε θέση να το αξιολογήσω αυτή τη στιγμή, αλλά ούτε και μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Ναι. Σεβαστώ απόλυτα, κύριε Διευθυντά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση στο δελτίο. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, γεια σας. Σας ευχαριστούμε. Αυτά συνέβησαν. Σε κάθε περίπτωση είχαμε περιστατικό στο κέντρο της πόλης. Πάμε τώρα, Γιώργο, να αλλάξουμε εντελώς κλίμα στο δελτίο μας, στην προετοιμασία για την 49η εκθεσιακή περίοδο για την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. Να δούμε πώς προετοιμάζονται και τι αναμένεται να έχουμε φέτος. Θα καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό, ζωντανά στο κεντρικό δελτίο, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Έκθεσης, ο κύριος Γρανίτσας. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα. Είμαστε έτοιμοι. Μάλλον έτοιμοι δεν είμαστε, αλλά ετοιμαζόμαστε. Σχεδόν έτοιμοι δεν είμαστε. Σχεδόν. Έχουμε ακόμα μερικές μέρες. Είναι πυρετώδες οι προετοιμασίες. Έτσι γίνεται και πάντοτε, δεν μπορεί να αρχίσεις πριν από 15-20 μέρες. Λοιπόν, επειδή όταν κάνουμε κουβέντες εμείς εδώ δεν τα στρογγυλεύουμε, τα προβλήματα ποια είναι? Τα προβλήματα είναι η οικονομική κρίση, η μεγάλη οικονομική κρίση. Δηλαδή? Που αυτή τη στιγμή δηλαδή... Οφείλουν χρήματα στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας κάποιοι? Δεν είναι μόνο το ότι οφείλουν χρήματα από παλιά. Και αυτοί που είναι να έρθουν τώρα... Το σκέφτονται 10 φορές. Δυσκολεύονται οικονομικά πολύ. Δυσκολεύονται οικονομικά. Κάνουν και παζάρια. Προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε. Εντάξει, τώρα να μην το πούμε παζάρια, αλλά εμπάσχε να το πούμε. Γιατί να μην το πούμε, για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Όχι, εντάξει, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, βοηθάμε. Έτσι δεν είναι. Αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε φέτος είναι ότι είμαστε ίσως στη χειρότερη περίοδο από κάθε άλλη χρονιά. Για ποιο λόγο το λέτε αυτό, τι εισπράτεται? Η οικονομική κρίση που υπάρχει σήμερα ίσως είναι μεγαλύτερη από τις προηγούμενες χρονιές. Τα αποθέματα που μπορεί να υπήρχαν εξαντλούνται, οι επιχειρήσεις δεν δουλεύουν, οι καταστηματάρχες δεν δουλεύουν, οι τράπεζες δεν βοηθάνε και υπάρχει και μια αβεβαιότητα στον κόσμο για το τι θα γίνει αύριο. Σε αυτή όμως την αβεβαιότητα μέσα και σε αυτή την κατάσταση που ζούμε όλοι μας, υπάρχει ελπίδα ότι ξέρεις, η έκθεση κάτι μπορεί να φέρει, ας πάω στην έκθεση, ας προσπαθήσω να βρω τον πελάτη εκεί που θα περάσει, γιατί μην ξεχνάμε ότι έρχονται 40-50 χιλιάδες κόσμους κάθε χρονιά στην έκθεση, είναι θεσμός αυτή η έκθεση, και έρχεται με την ελπίδα ότι αυτός που δεν πήγε να ψωνίσει ή πάνω στο μαγαζί του ή οι παραγγελίες που δεν πήρε όλο τον χρόνο, θα κάνει απόσβεση. Θα ισοφαρίσει, θα πιάσει τους πελάτες, θα διαφημιστεί, θα τον δουν. Έρχονται πολλοί για να μοιράσουν φυλάδια και μόνο. Προφανώς. Έτσι, γιατί δεν βρίσκει άλλη ευκαιρία τέτοια να έρθει σε επαφή με τον κόσμο. Αυτός είναι και ο λόγος που είμαστε σήμερα εδώ. Γιατί και εμείς πιστεύουμε ότι κάποιος που θα συμμετέχει έχει μόνο καλά να πάρει να από κερδίσει αυτή τη διαδικασία. Δεν έχει να χάσει πραγματικά. Από πού θα χάσει? Δεν χάνει τίποτα. Να το πούμε έτσι, ότι δεν ξέρω ποιο είναι, δεν ξέρω ποια είναι η συμμετοχή φέτος. Φαντάζομαι ότι το έχετε διαμορφώσει πάλι το είναι το οικονομικό. Περίπου ίδια με πέρυσι. Το έχετε διαμορφώσει, λέω εγώ. Δεν θέλω να πω. Εάν δεν μπορείτε να πείτε εσείς αυτή τη στιγμή. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Γιατί λέω ότι το έχετε διαμορφώσει. Πάντως, έχει την προβολή που έχει. Είπατε για 40-50 χιλιάδες κόσμο. Θα έρθουν τα τηλεοπτικά μέσα, θα καλύψουν. Θα έρθουν τα site, τα ραδιόφωνα. Δηλαδή, αυτομάτως η επιχείρησή του θα προβληθεί. Έχει μια προβολή σίγουρα πολύ περισσότερη από τη συμμετοχή που ο ίδιος έχει δώσει στην Πανελλήνια Έκθεση. Έτσι. Οι τιμές που έχουμε εμείς είναι πάρα πολύ χαμηλές. Πάρα πολύ χαμηλές. Δεν υπάρχει άλλη έκθεση στην Ελλάδα με τόσο χαμηλές τιμές. Και γιατί ξέρουμε την κατάσταση που υπάρχει και εμείς προσπαθούμε να περιορίσουμε όσο μπορούμε τα έξοδά μας και θέλουμε να φέρουμε τον καταναλωτή με τον επισκέπτη και με τον παραγωγό ή τον εκθέτη σε κάποια επαφή που αν ο άλλος μετά έχει προϊόν, είναι πιστικός στην πώληση, βρίσκει ενδιαφέρον ο καταναλωτής, να τους φέρουμε, να τους παντρέψουμε και να γίνει κάτι μέσα σε αυτή την κατάσταση η οποία δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Τι εικόνα έχετε από την... από το ενδιαφέρον που δείχνουν οι επιχειρηματίες αυτή τη στιγμή, σε ποιο βαθμό ετοιμότητας βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, είμαστε περίπου στον τελικό βαθμό ετοιμότητας, αλλά από την εμπειρία που έχουμε και από προηγούμενες εκθέσεις, πολλοί έρχονται την τελευταία στιγμή. Και την τελευταία στιγμή. Και πολλοί δεν έρχονται την τελευταία στιγμή. Δηλαδή είχαμε περιπτώσεις που ο άλλος τραυματίστηκε σε ένα τύχημα, δεν μπορεί να έρθει. Καλά, εντάξει, αυτό πέθανε η γυναίκα του, ας πούμε, δεν μπορεί να έρθει. Αυτό είναι έκτακτο περιστατικό. Δεν είναι οικονομική στρατηγική της τελευταίας στιγμής. Α, δεν βγαίνω, δεν έρχομαι. Είναι τυχαία περιστατικά, τα οποία δεν το επιτρέπουν να έρθει.
Και απέναντίες έρχονται άλλοι την τελευταία στιγμή. Υπάρχει κάτι φέτος που το κάνει ξεχωριστό, υπάρχει κάποιος κράχτης? Δεν έχουμε κανένα κράχτη, είναι περίπου τα ίδια με πέρυσι. Άρα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δεν είναι δηλαδή που να πούμε φέτος έχουμε κάτι που θα συγκλονίσει. Περιμένουμε κυβερνητικό στέλεχος στα εγγένεια ή όχι? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε στείλει προσκλήσεις σε πάρα πολλούς. Το ποιος θα έρθει να κάνει τα εγγένεια δεν μας έχει απαντήσει ακόμα. Ο Τέρενς Χουί ξέρω ότι θα έρθει. Έτσι. Και θα δούμε και ποιοι άλλοι θα μας έρθουν. Έχουμε λοιπόν ένα υπουργικό. Κάποιοι θα έρθουν σε άλλες μέρες. Έναν από το Υπουργικό Συμβούλιο. Έναν από το Υπουργικό. Κάποιοι θα έρθουν και άλλες, σε άλλες μέρες. Που επειδή είναι για τα εγγένεια, τώρα, λέμε που είναι. Όχι, μιλάω για τα εγγένεια. Άλλοι μας ειδοποιήσαν θα έρθουν τη Δευτέρα, την Τετάρτη. Που θα έρθουν να κάνουν με περιοδίες στην έκθεση, να μιλήσουν με τον κόσμο, να τους δουν, να κουβεντιάσουν και όλα τα υπόλοιπα. Τι πρέπει να ξέρουν οι πολίτες που μας ακούν, κύριε Γράνιτσα? Οι πολίτες που μας ακούνε πρέπει να έρθουν στην έκθεση. Είναι θεσμός η έκθεση. Την πρώτη μέρα είναι δωρεάν. Τις άλλες μέρες είναι 1 ευρώ και 2 ευρώ. Πρέπει να καταλάβουν ότι και εμείς χρειαζόμαστε τη συνδρομή τους και τη βοήθειά τους. Γιατί δεν μπορούμε διαφορετικά να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Και δεν είναι μόνο, είναι και η ηθική συμπαράσταση του κόσμου που έρχεται να βοηθήσει τον εκθέτη. Είναι αλλιώς ο εκθέτης να βλέπει κόσμο και αλλιώς είναι να μην έρχεται κόσμος. Προφανώς. Είναι και ψυχολογικό το θέμα, είναι και ουσιαστικό, γιατί από εκεί θα ξεκινήσουν πωλήσεις. Για πόσες μέρες θα είμαστε ανοιχτά? Θα είμαστε από το Σάββατο, που μας έρχεται μεθαύριο, μέχρι την επόμενη. Ανοίγουμε την δηλαδή τις πύλες 9 του μηνός. Ανοίγουμε 9 του μηνός, κάνουμε τα εγγένεια 9 του μηνός, 9 το βράδυ. 9 το βράδυ. 9 το βράδυ. Θα είναι λίγο νωρίτερα ανοιχτά. Θα είναι ανοιχτά και πιο γρήγορα. Ναι. Ελεύθερη, ίσως ο κόσμος θα μπορεί να μπει. Θα βρεθούμε έξω και μετά θα κάνουμε όλη μια βόλτα στην έκθεση, να δούνε και να έρθουν σε άλλη φάση, γιατί το Σάββατο γίνεται πανικός, έρχεται πάρα πολλοί κόσμος. Να έρθουν σε άλλη φάση αν βρίσκουν ενδιαφέρον από τους εκθέτες και τα εκθέματα και να έρθουν να ψωνίσουν ή να βρουν αυτά που θέλουν να βρουν. Λοιπόν, ας είμαστε αισιόδοξοι έστω σε αυτή την οικονομική κρίση. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμπαράστασή σας. Να είστε καλά, κύριε Γκράνιτσα. Δεδομένη να τη θεωρείτε. Λοιπόν, πάμε τώρα, Γιώργο, λίγο στην σημερινή συνεδρίαση της ΠΕΔ για τα ταμιακά διαθέσιμα και εν όψη του συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Χαλκιδική 7 με 9 του μηνός. Τι είπαν οι δήμαρχοι, θα βάλουν πλάτη, Γιώργο? Θα βάλουν πλάτη. Θα βάλουν πλάτη, αλλά θέλουν εγγυήσεις ότι θα πάρουν τα χρήματα πίσω και το θέλουν εγγράφως. Το θέλουν με τη μορφή, όπως έγινε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, θέλουν κάτι ανάλογο. Όπως είπε ο κύριος Τσακαλώτος, γραπτά έτσι, για να πάρουν δεσμεύσεις. Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΕΔ και δήμαρχος Ορχομενού, ο κύριος Λουκάς Υπερήφανος. Κοιτάξτε, και οι Δήμοι όλοι έχουν πάρει κάποιες αποφάσεις. Και η ΚΕΔΕ που αφορά τα αποθεματικά των Δήμων. Εμείς δεν έχουμε καμία ενδιασμό ή καμία πρόθεση να μην βοηθήσουμε το κράτος αυτή τη στιγμή που είναι σε μια δύσκολη στιγμή. Η νομοθετική πράξη που έγινε όμως ήταν απαράδεκτη. Δυστυχώς δεν υπήρξε συνεργασία Δήμων και κυβέρνησης για να μπορέσουμε και εμείς να καταλάβουμε το πρόβλημα και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε ώστε ό,τι περισσεύει από τους Δήμους να μπορούν να τους στηρίξουμε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους Δήμους χρήματα τα οποία είναι για την καθημερινότητα. Είναι για τα σκουπίδια, είναι για την άρδευση. Είναι κάθε μέρα που πρέπει να έχει ο Δήμος χρήματα για να μπορέσει να λειτουργήσει. Αν τα δώσετε, βγαίνετε, Δημαρχέ. Αν τα δώσουμε, θα έχουμε πρόβλημα. Θα κλείσουμε τους Δήμους μας. Γιατί δεν θα μπορέσουμε, όταν θα πάω εγώ να γεμίσω το απορροματοφόρο με πετρέλαιο, δεν θα μου δώσει πετρέλαιο. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να λειτουργήσει. Διασφάλιση ότι θα τα πάρετε πίσω. Εμείς αυτό περιμένουμε. Περιμένουμε νομοθετική ρύθμιση από την κυβέρνηση. Γι' αυτό και η ΚΕΔΕ έδωσε περιθώριο στην κυβέρνηση, μέχρι το συνέδριο που θα γίνει η ΚΕΔΕ, να έχει πάρει νομοθετική ρύθμιση που να λέει αυτά τα χρήματα δεν τα πειράζουμε που είναι για την καθημερινότητα. Θέλουμε τα αποθεματικά που υπάρχουν στους Δήμους. Τα αποθεματικά που υπάρχουν στους Δήμους προκειμένου να παραμένουν, αν μπορούν να βοηθήσουν το κράτος αυτή τη στιγμή, να το κάνουν. Τα λειτουργικά όμως έξοδα των Δήμων είναι πολύ δύσκολα να τα δώσουμε, γιατί θα απολογηθούμε και θα πάμε και κατηγορούμενοι. Το παρατηρητήριο μας λέει κάθε μέρα αν εφαρμόζουμε σωστά το πρόγραμμα, αν εφαρμόζουμε σωστά το προϋπολογισμό. Αν εμείς δώσουμε τα χρήματα, πάμε κατηγορούμενοι. Τι σας ζητούν όμως, σας ζητούν αυτά που λέτε εσείς τα υπόλοιπα ή όλα? Αυτό είπαν ότι θα ζητήσουν, θα εξαιρέσουν τα ανταποδοτικά. Αυτό πρέπει να το δούμε με νόμο. Πρέπει να εξασφαλιστούμε, να το δούμε με νόμο και πραγματικά θα έχουμε τη διάθεση να βοηθήσουμε κι εμείς.
Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα εκεί. Σωστά. Δηλαδή, όταν ρωτάς, ναι, αλλά τι λένε ότι θα πάρουν από τα ταμιακά διαθέσιμα, αυτά που λέτε εσείς ότι δεν θα μπορείτε να κάνετε δουλειά, εκεί δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα. Και φαντάζομαι ότι όταν θα πάνε στην ΚΕΔΕ, στο συνέδριο, τα πράγματα θα είναι λίγο διαφορετικά. Θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρο τοπίο και η κατάλληλη πληροφόρηση. Έχουμε και άλλους όμως. Πάμε στον κύριο Τζιαχρίστα, που είναι και μέλος της ΚΕΔΕ, έχει άμεση πληροφόρηση και δήμαρχος Δομοκού βεβαίως. Κοιτάξτε, έχουμε πάρει μια απόφαση στο ΔΣ της ΚΕΔΕ, στο Δήμο, και σήμερα μπαίνουμε στην ΠΕΔ. Η γραμμή μας είναι η εξής: να βγει νομοθετική νόμος του κράτους που να μας διασφαλίζει πώς θα γίνει η επιστροφή των χρημάτων. Και βέβαια να γίνουν δεκτά τα αιτήματά μας όσον αφορά τα ανταποδοτικά, κάτι που δεν έχει γίνει, οι συμβάσεις που έχουμε κάνει με τους εργολάβους, οι προμήθειες που είναι. Και ό,τι απομένει, με τα χαράς να το δώσουμε στο κράτος για να σωθεί η χώρα μας, όπως λένε όλοι αυτοί που υποστηρίζουν την προσπάθεια αυτή. Υπάρχουν οδηγίες, σας έχουν δοθεί? Όχι, δεν έχει δει καμία διαφρενιστική εγκύκλειος, παρά μόνο η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που έχετε δει όλοι. Η αλήθεια, κύριε Τζιαχρίστα, τα δίνετε? Εσείς βγάζετε πέρα υποχρεώσεις? Κοιτάξτε, αν τα δώσουμε όλα τα χρήματα, θα δημιουργηθούν άλλα προβλήματα, όπως είναι οι πληρωμές που έχουμε εν εξελίξει. Δηλαδή, θα κάνουμε στάση πληρωμών στο Δήμο. Και αυτό έχει τις παρενέργειες στην τοπική κοινωνία. Θα τα πάρετε πίσω? Δεν έχει βγει ο νόμος που να μας διασφαλίζει πάνω σε αυτό. Θα ήθελα να πω με την ευκαιρία ότι σήμερα για πρώτη φορά η ΠΕΔ συμμετέχει σε συνέδριο που είναι στη Χαλκιδική με προτάσεις. Είναι μια πρωτοβουλία που πήρε η νέα διοίκηση της ΠΕΔ. Υπάρχουν θεματικές επιτροπές. Σήμερα βγάλαμε το πλάνο μας και η ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας θα έχει θέση στο συνέδριο της Χαλκιδικής. Ένα δεύτερο σκέλος. Ναι, μεν αλλά όμως, Γιώργο, για τα ταμιακά διαθέσιμα. Θέση πήρε και ο Δήμαρχος Χαλκιδέων, ο κύριος Σπαγώνης. Είπε να βοηθήσουμε, αλλά και αυτός βάζει τα ερωτηματικά του. Στο ίδιο μήκος κύματος όλοι. Όπως αποφασίσαμε και στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων, στο Διοικητικό της Συμβούλιο, να γίνει το συνέδριο της ΚΕΔΕ σε δύο μέρες υπομονή, και εκεί όλοι μαζί, όλοι οι εκπρόσωποι των Δήμων της Ελλάδος, θα αποφασίσουμε τι θα γίνει με τα διαθέσιμα των Δήμων. Υπάρχει ο νόμος πια, έχει δεσμευτεί η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων μετά την επίσκεψή της και τις συνομιλίες που είχε με τον Πρωθυπουργό. Αναμένουμε την νομοθετική πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για όλα αυτά που συμφωνήθηκαν, και είμαστε έτοιμοι να, σαν αυτοδιοίκηση, να βάλουμε πλάτη αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα των στιγμών που διέρχεται η ελληνική οικονομία. Φοβάστε ότι μπορεί να μην τα πάρετε πίσω όμως τα χρήματα? Αυτός ο φόβος έτσι κι αλλιώς υπάρχει. Αλλά δέστε, είναι πολύ κοντά η ημερομηνία που θα υπάρξουν οριστικές αποφάσεις τι θα γίνει συνολικά με την οικονομία της Ελλάδος. Εάν εκτιμηθεί και αποφασιστεί ότι δεν μπορούμε να έχουμε μία συμφωνία, αντιλαμβάνεστε, είναι εκ των όνων κάνευ να επιμείνουν Δήμοι να κρατήσουν τις 500-600 χιλιάδες, ένα εκατομμύριο ή 3 ή 5 που έχει ο καθένας. Το κρίσιμο μέγεθος είναι η ελληνική, η εθνική οικονομία. Εδώ θέλω να τονίσω, να θυμίσω μάλλον, από όλη αυτή τη δήλωση του κυρίου Παγώνη, τη φράση «περιμένουμε την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού». Σωστά. Για όλο αυτό. Έχει σημασία. Λοιπόν, εκεί που σίγουρα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα είναι στην Ευρυτανία, που έχουν και άλλες πληγές. Έχουν και με τις πρόσφατες πλημμύρες, τις καταστροφές από τον χειμώνα. Σωστά, σημαίνει, Γιάννη. Σωστά. Και εδώ τώρα τα ταμιακά διαθέσιμα προφανώς είναι πολύ πιο χαμηλά σε σχέση με τα ταμιακά διαθέσιμα εδώ. Πάμε να δούμε τι δηλώνει και ο Δήμαρχος Καρπενησίου, ο κύριος Σουλιώτης. Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και η αυτοδιοίκηση περνάει την πιο κρίσιμη φάση της κρίσης. Είναι γεγονός ότι κανένας δεν μπορεί να πει όχι στη σωτηρία της πατρίδας. Επίσης όμως είναι γεγονός ότι πολλά πράγματα είναι αδιευκρίνιστα, και η θέση της ΚΕΔΕ να περιμένουμε την νομοθετική ρύθμιση που θα διευκρινίζει όλα αυτά τα θέματα είναι στη σωστή κατεύθυνση, και επειδή έχουμε σε τρεις μέρες και το συνέδριο της ΚΕΔΕ, θα περιμένουμε εκεί, αφού πρώτα δούμε και πώς θα φουγκραστεί η κυβέρνηση το αίτημα να νομοθετήσει πριν το συνέδριο, και να πάρουμε τις τελικές μας αποφάσεις. Περιμένουμε δηλαδή το τι θα πούν όλοι? Περιμένουμε ως συντονισμένο όργανο την ΚΕΔΕ
να πάρουμε μία απόφαση που θα είναι πάνω από το ΠΕΔ και πάνω από τα δημοτικά μας συμβούλια. Και μετά θα προσαρμοστούμε και θα εναρμονιστούμε στην απόφαση αυτή. Πιστεύω βέβαια η κυβέρνηση μέχρι τότε να έχει αφουγκραστεί το αίτημα των δημάρχων και να ξεκαθαρίσει τη διαδικασία. Δεν λέει κανένας όχι, δεν λέει κανένας να πάρει πίσω την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Λέμε όμως να μας ξεκαθαρίσει τη διαδικασία του πώς θα δώσουμε τα χρήματα και το πώς θα τα πάρουμε πάλι πίσω. Και καλό θα ήταν βέβαια να ξέρουμε και για ποιο σκοπό τα δίνουμε. Θα πάνε για μισθούς, θα πάνε για συντάξεις, θα πάνε για έργα, θα πάνε για τι. Αυτονόητα ερωτήματα. Πάμε να κλείσουμε την περιήγηση από την σημερινή ΠΕΔ με την Δήμαρχο Λεβαδέων, την κυρία Γιώτα Πούλου, και αυτή στο ίδιο μήκος κύματος. Πιο επιθετική προσέγγιση από την κυρία Πούλου. Πάμε στο βίντεο. Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να αρνηθεί. Το θέμα είναι το πώς χρησιμοποιείται όλη αυτή η υπόθεση τώρα. Διότι πράγματι μπορεί να έγινε ένα λάθος χειρισμού και όλοι μας, όλα τα δημοτικά συμβούλια. Σας ζήτησα να δώσετε όμως και αυτά τα οποία χρειάζεστε για να λειτουργήσετε. Όχι. Η απόφαση ήταν σαφής ότι μετά τον 15ήμερο προγραμματισμό μας που κρατούμε για όλες μας τις ανάγκες, αυτά που περισσεύουν ή είναι σε κλειστούς λογαριασμούς, αυτά θα έπρεπε να καταθέσουμε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τώρα, πώς θα τα πάρετε πίσω? Με 2,6 επιτόκιο και σε έφθετο χρονικό διάστημα, το οποίο είναι αλήθεια ότι δεν είχε διευκρινιστεί αν θα είναι 2 ή 3 μήνες. Βέβαια, προφορικά ο κύριος Μάρδας, ο αναπληρωτής υπουργός, είχε δεσμευτεί ότι αυτό δεν μπορεί να υπερβεί τον Ιούνιο. Αυτό θέλουμε όμως να το δούμε και ως νομοθετική ρύθμιση. Καταλαβαίνετε πολιτικά η Δήμαρχη, η Περιφέρεια. Θα ακούσατε ίσως στην συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ ότι ήμουν αντίθετη στο να συζητηθεί στο συνέδριο. Και ο λόγος είναι απλός. Ότι ενώ έχουμε πάρα πολλά θέματα ως αυτοδιοίκηση, αν τεθεί αυτό το θέμα στο συνέδριο, πάλι θα γίνει μια, κατά την άποψή μου, ιδιαίτερα πολιτική εκμετάλλευση αυτού, γιατί έχω και την εμπειρία της προσυνεδριακής του Λουτρακίου, όπου συνεδρίαζε η Επιτροπή Χωροταξίας, Υποδομών και Περιβάλλοντος, με πολύ σοβαρά θέματα της Επιτροπής, και αναλώθηκε το 70% του χρόνου της προσυνεδριακής για αυτό το θέμα. Άρα, πάμε σε ένα συνέδριο όπου πραγματικά η αυτοδιοίκηση πρέπει να συζητήσει εξαιρετικά και θεσμικά θέματα, ή για να εκμεταλλευτούμε πολιτικά ακόμα και ένα λάθος χειρισμό αυτής της κυβέρνησης. Αυτό είναι. Οι ασφαλίσεις υπάρχουν ότι θα έρθουν πίσω τα χρήματα? Ναι. Ναι, και για όσους από εμάς ανησυχούμε πάρα μα πάρα πολύ, επιτρέψτε μου να πω ότι αν η χρεοκοπήσει η χώρα, δεν μπορώ να καταλάβω πώς εμείς οι Δήμοι θα μείνουμε όρθιοι. Ας αφήσουμε την υποκρισία και ας δούμε και αυτή την νομοθετική πράξη, την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, μέσα σε ένα πολιτικό πλαίσιο. Δηλαδή, τι είχαμε? Ευθύνεται αυτή η κυβέρνηση για την κατάσταση που είναι η χώρα? Και αν αυτή η κυβέρνηση είχε δεχτεί αυτό το μίνι μνημόνιο ή το μεγάλο μνημόνιο που ετοιμαζόταν το Γενάρη, θα είχαμε θέμα ρευστότητες αυτή τη στιγμή? Αυτά δεν μπορούμε να μην τα βλέπουμε ως αυτοδιοίκηση, αλλά και ως πολίτες. Καθαρή γλώσσα, αληθινή και λέει αλήθειες. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ για την παρουσία σου και τα σχόλια στο σημερινό κεντρικό δελτίο. Να ευχαριστήσω τις φίλες και φίλους που μείναν συντονισμένοι με την ενημέρωση και το κεντρικό δελτίο. Μπορούν να εξακολουθήσουν να το κάνουν με την υπόλοιπη ροή του προγράμματός μας. Από όλους όσους εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, καλό σας βράδυ.